ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Μπορούμε να αρχίσουμε. Καθίστε στις θέσεις να πάρουμε παρουσίαση και να αρχίσουμε. Κουγκουλάκης Χρήστος. Παρόν. Σεφεριάδης Σάββας. Δαστερίδης Ηλίας. Ναϊκτήδης Ιωάννης. Παρόν. Ζεφελίδης Τιμαλίδου Ελένη. Ακούσα. Μιχαηλίδης Χαράλαμπος. Απών. Σεραφημίδης Αναστάσιος. Παρόν. Κολιώνης Δημήτριος. Παρόν. Κύριος Μιχαηλίδης Χαράλαμπος είναι παρόν. Χαϊτόπουλος Κυριάκος. Παρόν. Σεφεριάδης Σάββας επίσης παρόν. Μπουρδόλης Θεόδωρος. Απών. Δέλκος Βασίλειος. Απών. Αγγελίδης Παναγιώτης. Παρόν. Πατμανίδης Γιάννης. Παρόν. Πατελίδης Χαράλαμπος. Παρόν. Παρθενιάδης Χαράλαμπος. Απών. Καΐσας Γεώργιος. Απών. Αβλαστημίδης Θεόδωρος. Παρόν. Παζαλιώτης Τηλιανός. Παρόν. Μπαλασίδου Ευανθία. Κυριακίδης Πέτρος. Παρόν. Κουλιαμτζής Σιμεών. Παρόν. Σταυράκοβλου Σταύρος. Κιτσικίδου Μαρία. Ακούσα. Βουλγαρίδης Νικόλαος. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Ζιώγας Χρήστος. Δουνάκης Κωνσταντίνος. Απών. Γκότσης Νικόλαος. Απών. Γερακόπουλος Χρήστος. Παρόν. Βαταμίδης Ιωάννης. Παρόν. Κουζουνίδης Γεώργιος. Παρόν. Πέτροβης Δημήτριος. Απών. Δημάκης Πολυζώης. Παρόν. Δευτεραίος Σάββας. Απών. Κεντραμανίδου Νίκη. Παρούσα. Έχουμε απαρτία. Συνάδελφοι, η σημερινή συνεδρίαση έχει χαρακτήρα ενημερωτικό. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η ενημέρωση του σώματος από εκπροσώπους της εταιρείας Gas Trade AE και ειδικούς επιστήμονες για την παρουσία της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου εντός των υδάτων του Θρακικού Πελάγους, τον τρόπο λειτουργίας της και τη διασφάλιση των όρων ασφαλείας. Επί της διαδικασίας, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο και στους εκπροσώπους, θέλω να σας ενημερώσω ότι θα γίνει η παρουσίαση σε πρώτη φάση του θέματος από τον εκπρόσωπο της εταιρείας. Θα καταγράψουμε τις ερωτήσεις από όλους τους συναδέλφους και από το κοινό που θα απευθυνθούν προς την εταιρεία. Θα σας δώσουμε και κάποια χαρτιά, αν είναι δυνατόν κάποια έγγραφα, να έρθουν κάποια ερωτήματα εγγράφως, ώστε να προλαβαίνουν οι εκπρόσωποι να δουν ποιος θα απαντήσει. Και θα πάμε και σε δεύτερο γύρο, αν χρειαστεί. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Θα σας καλωσορίσω και εγώ. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία και κύριοι υποσυντημένοι της εταιρείας, όπως και οι δημότες που βρίσκονται, μας παρακολουθούν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή. Νομίζω οι συνθήκες είναι και πιο όριμες από ποτέ και με αφορμή πολλά ερωτήματα που τίθενται έξω στην κοινωνία, δημοσίως, είτε και σε διαπροσωπικές επαφές και σχέσεις, αλλά και με την συνεδρίαση την ειδική της περασμένης Τετάρτης. Να προσκαλέσουμε σήμερα την επιστημονική ομάδα της Castrate, να λύσουμε μία σειρά από ερωτήματα της κοινής ολογικής ήδη ακόμη και σε εξειδικευμένα θέματα, αν υπάρχουν στο ακροτήριο γνώσεις ειδικοί δημότες που θέλουν να συνομιλήσουν σε δικό τους εκτός εκείνους γλώσσα με τους επιστήμονες της Castrate. Να υπενθυμίσω ότι είμαστε μία τραυματισμένη περιοχή, βγαίνουμε από μία δοκιμασία καλοκαιρινή ανοσιάτικη με την πολύ μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά. Επίσης, με τις πλημμύρες που ακολούθησαν, πληγωμένη η ελληνική γενικότερα κοινωνία με αυτά που είδε να γίνονται στη Μαγνησία και στην Θεσσαλία. Αν θέλετε, ακόμη περισσότερο πληγωμένη σε σχέση με αυτά που έγιναν ένα χρόνο πριν στα Τέμπη και ένα χρόνο μετά που ακόμα φαίνεται να μην γίνεται τίποτα. Γενικότερα, η έλλειψη εμπιστοσύνη που υπάρχει σε σύγχρονες κοινωνίες προς τους θεσμούς. Τα ερωτήματα είναι απολύτως εύλογα,
σε σχέση με την ασφάλεια, τόσο με την ζωή και την πλουτισία, όσο και με το περιβάλλον, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Για ένα έργο όμως, που είναι εθνική σημασία, έχει ένα πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας. Σε δύο μήνες περίπου, όπως θα μας επικαιροποιήσει ο κ. Σιχνιός, σε λίγο ξεκινάει το πρώτο δοκιμαστικό, το πρώτο καζάρικο θα έρθει και θα δέσει στην πλωτή μονάδα. Οπότε πλέον ο λόγος είναι στους υλικούς. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκληση, τόσο τον κόσμο. Να ευχαριστήσω. Για πρώτη φορά στα 30 χρόνια στην Ελλάδα που ζω εδώ, βλέπω αστυνομία στην είσοδο να απαγορεύει ο κόσμος να μπει μέσα να παρακολουθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Έχουμε και διατάσσουμε άλλα πράγματα που θυμίζουμε. Και συγγνώμη για το τόπο της φωνής μου και συγγνώμη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν είναι δυνατόν να απαγορεύει η αστυνομία, είναι κάτω. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση των κύριων, όπως και να ευχαριστήσω και όλους τους υπόλοιπους, κυρίες και κύριοι, που βρίσκεστε σήμερα σε ανοιχτή αυτή η δημόσια συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Δημάρχε. Θα παρακαλώ για την παρουσίαση του θέματος. Δεν θα πάρουμε θέση. Δεν θα πάρουμε θέση στο θέμα που ανέφερε το κύριο. Λίγο θα κατέβετε λίγο κάτω, να δείτε τι γίνεται, κανένα να ακούσω λίγο την εσύ. Ο κόσμος είναι κάτω και θέλει να ακούσει. Κύριε Γρηγοριάδη, όλοι οι πολίτες του τόπου μπήκαν. Μας κάνει μια καταγγελία ο συμπολίτης μας. Να ακούσω την αρχική τοποθέτηση της εταιρείας και να κατεβώ. Αλλά επειδή η αίθουσα έχει γεμίσει από κόσμο, υπήρχε κριτήριο στην αστυνομία κάτω σε ποιους θα επιτραπήσουν. Μα και αυτό κύριε. Μπορεί να μην επιβεβαιώνεται, μπορεί να μην επιβεβαιώνεται την καταγγελία, κύριε Ρουλιάδη. Ναι, αλλά και οι συνδημότες που είναι κάτω μπορεί να είναι συνδημότες που θέλουν να ακούσουν την εταιρεία. Κύριε Σαβράκου, μπορεί να μην επιβεβαιώνεται την κατηγορία. Τη στιγμή που βλέπω κόσμο να μπαίνει διαρκώς, δεν αντιλαμβάνουμε τι είναι αυτοί οι δημότες που δεν του επιτράπει και ίσω. Κύριε Δήμαρχε, δεν υπάρχει τι είναι. Έχω κάνει 12 χρόνια δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου και παρακολουθώ συνέχεια δημοτικά συμβούλια. Είναι απαράδεκτο να απαγορεύεται. Είναι παράνομο να απαγορεύεται να ανεβεί δημότης να παρακολουθήσει την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν παρεκτραπεί, συμφωνούμε να το καλέσει να βγει έξω. Αλλά αυτή τη στιγμή, χωρίς να υπάρχει λόγο, είναι απαράδεκτο να μην επεμβαίνεται εσείς να πει ο κόσμος να παρακολουθήσει τη συνεδρία. Αν με επιτρέπετε, εγώ θα κατεβώ κάτω να δω τι γίνεται. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι η αστυνομία κάτω δεν απαγορεύει την είσοδο ανθρώπων στο Δημαρχείο. Έχει έρθει γιατί είχε κάποιες πληροφορίες ότι πιθανόν να γίνουν κάποια επεισόδια έξω από το κύριο μας. Όμως για κάθε δεχόμενο, εγώ θα κατεβώ κάτω και θα λύσω το θέμα. Ευχαριστούμε για την επισήμανση. Παρακαλώ για τη συνέχεια της εισήγησης. Μπορείτε να αρχίσετε για την παρουσίαση. Κύριε Σιμέ, εσείς θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγή. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Καταρχήν να ευχαριστήσω προφανώς γιατί μετά από 12 χρόνια που μου δίνει ευκαιρία ξανά να είμαι εδώ. Είναι πάντα μεγάλη μου χαρά να είμαι στην Αλεξανδρούπολη, όπως το ξέρετε όλοι αυτό. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να έρθω και να μείνω μόνιμα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα ήθελα καταρχήν να παρουσιάσουμε τους συνεργάτες μας. Μάλλον καλύτερα θα ήθελα να παρουσιάσει ο καθένας τον εαυτό του, για να ξέρετε και με ποια ομάδα έχετε να συζητήσετε, ξεκινώντας από τον περιοριστικό του τον κύριο Πασάρη. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Πασάρης Νίκος, αδυνάβαρχος αυτοστρατεία του λιμενικού σώματος. Πολλοί από εδώ μέσα με γνωρίζετε. Σας γνωρίζω. Χαρά μου, τιμή μου που βρίσκομαι μετά από τόσα χρόνια εδώ μέσα. Είμαι στο κομμάτι της ασφάλειας, security of safety, της εγκατάστασης που έχει να κάνει και με την λιμενική εγκατάσταση αυτή καθ' αυτή και τη διασύνδεσή της με την μονάδα, το FSRU, στο σύνολό του.
Όλα αυτά διασυνδέονται βέβαια και με το safety, την ασφάλεια, που είναι κομμάτι και τμήμα συναδέλφων εκκλησιών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Νίκο. Λίγο και κατά το μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Ναι, τώρα αναγκαστικά θα πούμε και χωρίς μικρόφωνο, θα πάμε δεξιά. Εγώ θα έλεγα να συνεχίσουμε την παρουσίαση. Είναι ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι έχουν έρθει να απαντήσουν. Δεν με εξυπηρετεί σε τίποτα η μεταφορά του μικροφόνου, γιατί είναι συνδεμένο με τη γάμερα και την εικόνα. Οπότε θα ακούμε μονάχα τη φωνή της κυρίας και δεν την βλέπετε σε εικόνα. Το καλύτερο που θα ήταν να αλλάξει τη θέση κάποια στιγμή και να συστηθεί. Ας πάμε όμως στην άλλη άκρη της. Ας γυρίσω από την άλλη άκρη. Λοιπόν, είναι η βιοκύρη που τους πιάνει εικόνα. Πολύ ωραία. Καλησπέρα. Εμένα λέγομαι Βασίλης Μόσχος, είμαι χημικός μηχανικός, εκπροσωπώ τον όμιλο Σαμαράς και στην αγάπη της Σύμβουλη Μηχανική. Ως χημικός μηχανικός ασχολούμαι 20 χρόνια με μελέτες ασφαλείας. Έχουμε κάνει την μελέτη σε βέζο και τη μελέτη, την ειδική εκτίμηση κινδύνων, την προσεκτικοποιημένη εκτίμηση QRA και θα σας δείξουμε σε συντομία και με απλά λόγια σήμερα τον τρόπο με τον οποίο έχουν προβλεφθεί τα μέτρα ασφάλειας και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην, ένα ατύχημα στην περιοχή και στο συγκεκριμένο στο Εφεσαριού. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Μουζάκης Γιώργος, είμαι χημικός μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης. Εγώ δούλευα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, εθνικός εκπρόσωπος Ελλάδας για θέματα εφαρμογής της οδηγίας έβεζο, επί 32 συνεχώς χρόνια, από το 1989 ως το 2021. Από μένα έχουν περάσει όλες τις μελέτες ασφαλείας όλων των εγκαταστάσεων της χώρας, από το 1989 μέχρι το 2021. Το 2021 έχω σπεξιοδοτηθεί και τώρα εργάζομαι σαν ειδικό σύμβουλο στον όμιλο Σαμαρά. Έχω συμμετάσχει στην εκπόνηση της μελέτης ασφαλείας και αυτό που σκοπό σήμερα να παρουσιάσουμε με απλά λόγια είναι τι σημαίνει η ασφάλεια στην εργαστάσεις του κύριου Θεσσαλίου και τι μέτρα να πάρουμε. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Διαδίδα Σοφίλης, εργάζομαι στην εταιρεία Κάστερ Αντιοδοτήσεων και Περιβάλλοντος, επί 15 συνεχτά έχει εργαζόμενος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προϊστάμενο του τμήματος αντιοδοτήσεων των ενεργειακών έργων για τα οποία έχουμε αντιοδοτήσει έργα από το 2008 έως το 2022 που εργαζόμαστε στις περιφάλλες συνέβες και μαζί και τον έλεγχο των μελετών ασφαλείας σε βέζο που καταλήγεταν για τα ενεργειακά τα έργα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Αριέτα Μουσουλτάρα. Είμαι μηχανικός περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Τα τελευταία 20 χρόνια ασχολούμαι με μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εργάζομαι στην εταιρεία Σαμαράς και συνεργάτης ΑΕ στον τομέα περιβάλλοντος. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ομάδα είναι εδώ για να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία μπορεί να τεθούν πάνω σε θέματα ασφάλειας, σε θέματα περιβάλλοντος. Με συγχωρείτε. Εγώ θα κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή λέγοντας ότι το έργο, όπως ξέρετε, ξεκίνησε το 2010. Από τότε έχουν περάσει 14 χρόνια, 12 χρόνια μετά την τελευταία μας συζήτηση εδώ για τους αρχικούς περιβαλλοντικούς όρους του έργου το 2012. Έχουν αλλάξει πολλά. Από τότε αυτό ήταν ένα όνειρο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ένα όραμα, θέλετε, το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται. Η εταιρεία Castrate είναι μια εταιρεία υλικού σκοπού, η οποία το βασικό της αντικείμενο είναι η ανάπτυξη του συγκεκριμένου έργου,
άλλων παρομοίων υποδομών φυσικού αερίου. Είναι εταιρεία υποδομών, δεν ασχολείται με την εμπορία φυσικού αερίου. Η μέτοχή της είναι ο ιδιωτικός μέτοχος ο όμιλος του Πελούζου, που έχει σήμερα 20% στην εταιρεία. Η ναυτιλιακή εταιρεία, μια από τις μεγαλύτερες διεθνώς ναυτιλιακές εταιρείες στον χώρο του LNG, η Gasloop, είναι συμφερόντων του κυρίου Γιώργου Πίτερ Ιβανού, γνωστού Έλληνος υποπιστή, και με μεγάλη διασπορά μετοχών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανεπαρκτικά με μέτοχη μεγάλη, μεταξύ των οποίων και η BlackRock, που είναι ένα πολύ μεγάλο αμερικάνικο φαν. Είναι επίσημη γνώση σε αυτό. Είναι η ΔΕΠΑ εμπορίας, η μεγαλύτερη εταιρεία εμπορίας φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ανήκει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του στο ελληνικό δημόσιο. Είναι η εταιρεία Bulgar Transgas, εάν είναι ο διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου της Νησής της Βουλγαρίας. Μία εταιρεία που επίσης ανήκει πλήρως στο βουλγαρικό δημόσιο. Και η εταιρεία DESFA ΕΕ, η οποία είναι ο διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Ελλάδος. Εταιρεία στην οποία έχει συμμετοχή 34% του δημόσιου και στην οποία συμμετέχουν κατά τα λοιπά οι τρεις μεγαλύτεροι διαχειριστές στην Ευρώπη, η ΣΝΑΜ της Ιταλίας, η Φλούξης του Βελγίου και η ΕΝΑΓΑΣ της Ισπανίας. Η μετοχική σύνθεση του έργου έχει ολοκληρωθεί προς το παρόν. Υπάρχουν συζητήσεις βέβαια και για νέα μέλη, κυρίως εταιρείες οι οποίες προέρχονται από την πλευρά της Ρουμανίας και της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας είναι να μπει σε λειτουργία το έργο. Η τελική επενδυτική απόφαση για το έργο λήφθηκε τον Ιανουάριο του 2022, οπότε και άρχισε η κατασκευή του. Η κατασκευή έχει επί της ουσίας ολοκληρωθεί πλέον. Δεν μένουν παρά ίσως κάποια πολύ μικρά μέρη, δηλαδή είναι σχεδόν κατά 100%, ίσως 99% να είναι ολοκληρωμένη, και αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση δοκιμών, δοκιμαστικής λειτουργίας καταρχήν της πλωτής μονάδας, αλλά και δοκιμών με νερό και άζωτο του αγωγού. Εκτιμούμε ότι αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε, όπως θα γνωρίζετε, και πριν από μια εβδομάδα περίπου, και η μεταφορά του πρώτου φορτίου προς την πρωτή μονάδα ήταν ένα φορτίο το οποίο ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το οποίο θα ξεκινήσει, ουσιαστικά κρύωσε η πρωτή μονάδα, η οποία είχε έρθει σε κανονική θερμοκρασία. Κρύωσε δηλαδή, πλέον υπάρχει μέσα στη μονάδα υγροποιημένο αέριο της μείων 160 βαθμούς και πλέον γίνονται όλες οι δοκιμές, λειτουργικές δοκιμές όλων των συστημάτων και γύρω στα τέλη Μαρτίου θα ξεκινήσει η δοκιμή των αεροποιητών, οπότε θα αρχίσει να διαχέεται και αέριο μέσω των αγωγών προς το σύστημα. Να πούμε ότι όλο το σύστημα του έργου, το οποίο αποτελείται από την πρώτη μονάδα και από τον αγωγό των υποθαλάσσιων του Κρυσαίου, συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου που λειτουργεί ο ΔΕΣΠΑ στην περιοχή της Αφιτρίτης, όπου έχει κατασκευαστεί ένας νέος μετρητικός και ρυθμιστικός σταθμός, ενδεχομένως να τον έχει δει πολύ από εσάς, και από εκεί το αέριο θα μεταφέρεται προς την ελληνική αγορά, αλλά και προς τις αγορές προσφορά μας, μέσω του διασυνδετήρου αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας, του ISB, αλλά στην περιοχή της Κομοτηνής, αλλά και μέσω του υφιστάμενου παλαιότερης διασύνδεσης προς την Βουλγαρία, στην περιοχή του Σιδηρογάστρου. Εκτιμούμε ότι ένα 30% περίπου των ποσοτήτων, οι οποίες θα ερωτιούνται στη μονάδα, θα πηγαίνουν προς την ελληνική αγορά, προς την ελληνική κατανάλωση, και ένα 70% θα είναι προσφορά, θα είναι εξαγωγικό. Αυτή τη στιγμή, πέρα της Βουλγαρίας βεβαίως, η οποία εκτός από την μετοχική της συμμετοχή στο έργο αυτό, έχει και μια πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο για την κρατική της εταιρεία, αλλά και με
επίπεδο δέσμευση δυναμικότητα, δηλαδή να παραλαμβάνει αέριο από, από την πρωτή μονάδα. Επίσης είναι συνδεδεμένοι, συμμετέχουν η κρατική εταιρεία της Βόρειας Μακεδονίας, η κρατική εταιρεία της Σερβίας και τρεις εταιρείες από την Ρουμανία, πολύ μεγάλες εταιρείες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον και από την ουγγρική πλευρά και από τη σλοβακική πλευρά προς δυτικά, βορειοδυτικά, αλλά επίσης και από την πλευρά της Μολδαβίας και από την πλευρά της Ουκρανίας για να δούμε τη δυνατότητα να τροφοδοτηθεί και η Ουκρανία κάποια στιγμή όταν με το καλό σταματήσουν εκεί οι ευρωπραξίες. Το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή λέει ότι θα είμαστε σε φάση δοκιμών για τις επόμενες 6 με 7 εβδομάδες. Εκτιμάμε ότι μέσα από το Ιούλιο πλέον θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι δοκιμές. Θα έχει πλέον, έχουν υπογραφεί όλα τα πρωτόκολλα παραλαβής του έργου και θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε. Βάζουμε λοιπόν σαν στόχο και ημερομηνία την έναρξη της λειτουργίας, της εμπορικής, της κανονικής δηλαδή λειτουργίας του έργου, στις 30 Απριλίου. Από εκεί και πέρα, πλέον οι ποσότητες οι οποίες θα ρυθμίζονται στην πρώτη μονάδα θα πηγαίνουν στους χρήστες της μονάδας, οι οποίοι είπαμε είναι οι ελληνικές και διεθνείς εταιρείες, προς κατανάλωση στους τελικούς καταναλωτές που και εκεί βρίσκονται. Εκτιμούμε ότι στο πρώτο διάστημα των πρώτων 4-5 μηνών θα υπάρχει περίπου εξαμενόπλιο ενεργή θα ξεφορτώνει μία φορά το μήνα, δηλαδή κάθε μήνα. Από εκεί και πέρα, όσο παρέμβει το χρόνο, ενδεχομένως αυτή η συχνότητα να είναι μεγαλύτερη. Αυτό είναι σαν μία γενική τοποθέτηση για να έχετε εσείς χρονοδιαγραμματικά μία εικόνα του πώς προχωράει το έργο. Να πούμε ότι είναι ένα έργο το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί σε σημαντικό βαθμό από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά τούτο όλες οι διαδικασίες και αδειοδότησης αλλά και εγκρίσεων όλων των όρων της νομοθεσίας υπακούν στις ευρωπαϊκές οδηγίες και βέβαια στην ελληνική νομοθεσία όπως αυτή έχει μεταφερθεί, οι ευρωπαϊκές οδηγίες δηλαδή έχουν μεταφερθεί στην ελληνική νομοθεσία. Να πούμε επίσης ότι το έργο αυτό έχουν, όπως γνωρίζετε, διαχρονικά υποστηρίξει, έχει υποστηρίξει διαχρονικά η ελληνική πολιτεία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε από το 2013 μέχρι και πέρσι που ουσιαστικά ξεκίνησε και προχώρησε η κατασκευή του έργο Ευρωπαϊκού Κοινού Ενδιαφέροντος, δηλαδή έργο Ευρωπαϊκής Προτεραιότητας, Project of Common Interest, που δίνεται στα έργα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για την διευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και τη διασύνδεση των δικτύων. Στόχο έχει να προσφέρει ασφάλεια εφοδιασμού, ανταγωνιστικότητα, διαφοροποίηση των πηγών και των οδών ενέργειας. Να θυμίσουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η περιοχή όλη της Βορειοανατολικής Ευρώπης ήταν επί πάρα πολλά χρόνια εξαρτημένη τουλάχιστον στον τομέα του φυσικού αερίου από έναν μόνο προμηθευτή. Και επίσης να πούμε ότι οι δρόμοι, οι διοδεύσεις του φυσικού αερίου των αγωγών αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακώς, περνάνε όλοι από την γείτονα χώρα. Συνεπώς, το ευρωποιημένο φυσικό αέριο προσφέρει μια ανεξαρτησία στον προμηθευτή, δηλαδή στον τρόπο τροποδοσίας και στην προέλευση του αερίου. Αλλά δεν υπόκειται ή υπόκειται πολύ λιγότερο σε οποιοδήποτε πολιτικές παρεμβάσεις ή γεωπολιτικές παρεμβάσεις. Ταυτόχρονα και λόγω της θέσης να πούμε ότι η Αλεξανδρούπολη επιλέχθηκε από την αρχή λόγω της γεωπολιτικής και
ήταν ούτως ή άλλως μια περιοχή, ένα σταυροδρόμι των ενεργειακών δρόμων. Βλέπουμε ότι από την περιοχή περνάει ο ΤΑΠ. Βλέπουμε ότι υπάρχει ο ελληνοκουλιακός αγωγός λίγα χιλιόμετρα μακριά, ξεκινάει την Κομοτηνή. Άρα ήταν ένα ιδανικό σημείο και από αυτή την άποψη για να δώσουμε στην Νοτιοανατολική Ευρώπη μια νέα είσοδο ενεργειακής ανεξαρτησίας. Πρόκειται για ένα έργο εθνικό, το οποίο ξεφεύγει, αν θέλετε, από τα όρια του τοπικού. Είναι εθνικό έργο, είναι περιφερειακό έργο. Έχουν επενδύσει όλες οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε αυτό το έργο. Και δείχνει, νομίζω, πώς η ενέργεια μπορεί να γίνει ένα εργαλείο συνεργασίας και αλληλεγγύης και όχι αντιπαλότητας ή πολέμου. Θέλω να πω ότι το έργο χαρακτηρίζεται, είναι και έργο εθνικής ασφάλειας και, με τον, και λόγω και της ευαίσθητης περιοχής στην οποία είναι προθετημένο, ουσιαστικά λειτουργεί και με έναν τρόπο προάσπισης των εθνικών, της εθνικής ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων. Αυτά ήθελα να πω σε γενικές γραμμές και από εκεί και πέρα θα αφήσω την ομάδα να κάνει μια, να σας δει, να έχει μια σύντομη παρουσίαση κυρίως για τα θέματα ασφαλείας και βεβαίως είμαστε εδώ για να δεχτούμε και να απαντήσουμε. Ελπίζουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Αν υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να το απαντήσουμε, θα επιταχθούμε και θα επανέλθουμε γραπτός επ' αυτού. Αυτά σαν αρχική δική μας τοποθέτηση. Κύριε Μόσχο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όταν πριν από 20 χρόνια ξεκίνησα ως μελετητής στο γραφείο που εργάζομαι σε μαράς και συνεργάτες, τότε ξεκινήσαμε και μελετούσαμε τα έργα ελίου και την ανάπτυξη δικτύου πόλεων. Έτσι. Στην πορεία περάσαμε το 2013-2014 με την νέα νομοθεσία που είχε βγει τότε και ξεκινήσαμε να μελετάμε τα CNG, το compressed, το συνδυασμένο φυσικό αέριο, το οποίο είναι σε μία μορφή, το έχουμε κρίνει, ας πούμε, εμείς το κρίναμε στο Εγκατά, στη Χαλάστρα και σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας εκεί που υπάρχει, το συμπιεσμένο, το compressed είναι μία μορφή όπου ένας συμπιεστής το παίρνει από το δίκτυο πόλης, το συμπιέζει στα